Ενός ανθρώπου, την εξαφάνιση ενός 27χρονου, thesnews.gr. Ο καλός συνάδελφος να μας δώσει το ρεπορτάζ για αυτή την εξαφάνιση του Δημήτριου Ξυλένιου. Λευτέρη Σαββιάρη, ακούμε, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία ενός 27χρονου άντρα που εξαφανίστηκε από τα τέλη του περασμένου Ιουλίου στην Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τον Δημήτρη Ξυλένιο, έναν αδύνατο νεαρό με γαλαζοπράσινα μάτια και ύψος 1,85. Εκδόθηκε σήμα εξαφάνισης από την γραμμή ζωής, το Silver Alert. Όσοι γνωρίζουν κάτι μπορούν να καλούν όλη την 24ωρο στην εθνική γραμμή SOS στο 1065. Άρα δούμε παρακαλώ πολύ τη φωτογραφία του νέου ανθρώπου, ο οποίος υπάρχουν ώρες αγωνίας για την οικογένειά του. Είναι μόλις 27 ετών. Ξαναλέμε, έχει εξαφανιστεί από τα τέλη Ιουλίου του 2018. Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο, σύμφωνα με την οικογένειά του και την ελληνική αστυνομία. Γι' αυτό το λόγο καλούνται οι πολίτες, όποιος γνωρίζει το οτιδήποτε, αν τον έχει δει αυτόν τον νέο άνθρωπο, να επικοινωνήσει άμεσα με την ελληνική αστυνομία. Λευτέρη Ζαβλιάρη, υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στην οικογένειά του. Φυσικά, εδώ και περισσότερο από ένα μήνα ένας νεαρός άνθρωπος αγνοείται. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις υπήρχαν και τα προσωπικά δεδομένα, οπότε δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτουμε προσωπικές πληροφορίες για στοιχεία. Το τι οδήγησε τον συγκεκριμένο νεαρό. Μάλιστα. Λευτέρη Ζαβλιάρη, θα σε χρειαστούμε σε λίγο και πάλι. Εδώ μαζί με τον Πάνο τον Τζίφα, για να μας πείτε λίγο γιατί ανεβαίνει ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Θα μας τα πεις, θέλουμε και εσένα σε λίγο, γιατί θα γίνει αστακός η Θεσσαλονίκη. Είναι ήδη, φίλε. Ήδη έχουν αρχίσει τα μέτρα να εφαρμόζονται. Σε λίγο σε έχουμε πάλι στη τηλεφωνική μας γραμμή, σε περίπου 5 λεπτά, για να μας